από τη στιγμή που φτιάχτηκε το γήπεδο αυτό και ολοκληρώθηκε όλη η διαδικασία του κτήματος, ο καπετάνιος σκέφτηκε ότι πρέπει αυτό το χώρο να τον δουν και να τον γευτούν και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι το βλέπαν από απέναντι και το θαυμάζανε και είχαν και απορία τι περιέχει εδώ αυτό το κτήμα. Ο καπετάνιος άνοιξε την πόρτα και σκέφτηκε ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να διοργανωθούν τουρνουά τένις όλων των κατηγοριών, από μικρά παιδάκια μέχρι μεγάλες ηλικίες. Πέρσι αποφασίσαμε τελευταία στιγμή να κάνουμε ένα τουρνουά, έστω και με την προϋπόθεση ότι μπορεί και να μην πετύχει. Τελικά πέτυχε και μας έδωσε το δικαίωμα φέτος να κάνουμε ένα πιο οργανωμένο τουρνουά. Σε δύσκολη εποχή, γιατί είναι μέσα στο 15 Αύγουστο πέφτει, γιατί ήθελαν να έρθουν και άλλοι άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι, αλλά δεν έβρισκαν καταλήμματα στην Άνδρο, γιατί οι Άνδρες είναι κορεσμένοι αυτή την εποχή. Ήρθα εδώ στην Άνδρο δεύτερη χρονιά για να διοργανώσουμε το ετήσιο τουρνά που γίνεται στο κτήμα Καμπάνι. Οι συμμετοχές φέτος είναι πολύ περισσότερες από τις περσινές. Το επίπεδο είναι αρκετά υψηλότερο. Είναι επίπεδο βέβαια club players, αλλά αισιοδοξούμε μελλοντικά το επίπεδο να ανέβει και να έχουμε και παίκτες οι οποίοι θα παίζουν αγωνιστικό τένις. Ευχάριστες εκπλήξεις. Ο καθένας που φεύγει από εδώ είναι ευχαριστημένος και σκέπτεται πώς μπορεί να ξανάρθει. Εμείς έχουμε φροντίσει ώστε και οι νικητές, αλλά και αυτοί που παίξανε, αφενός μεν κύπελα, μετάλλια, πλακέτες και μπλούζες αναμνηστικές του συλλόγου στον κάθε συμμετέχοντα, ο καπετάνιος δίνει το κυριότερο, εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του συλλόγου εκτός του γηπέδου που υπάρχει. Έχω την εντύπωση ότι ήταν κάτι που έλειπε από την Άνδρο. Νομίζω ότι έχουμε τις δυνατότητες εδώ. Των ψυχών και των σωμάτων ημών, και εσύ την δόξην και ευχαριστίαν και προσκύνησιν, αναπέμπομεν, συν το ανάρχουσο Πατή και το Παναχείο και αγαθό, και σου οποιώσου πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου, και ευλογήσον την κληρονομία σου. Της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Απ' την καρδιά μου, βοήθειά μας να είναι ο αγιασμός, βοήθεια σε όλους τους αθλωμένους, σε όλους τον, καταρχάς τον Καπταγιανούλη, στους διδάσκοντες, στους διδασκομένους, να είναι μια καλή αρχή για το χωριό μας. Να είστε καλά, βοήθειά μας. Αθλητές, μέλη, καλεσμένοι μας, σας καλωσορίζω σε αυτό το χώρο για να απονείμουμε τα έπαθλα των νικητών στο ευγενικό άθλημα του τένις καλοκαίρι 2018 εν Άνδρο. Ο σύλλογος του τένις με το όνομα Μπιμπιάνα, που με πολύ μαράκι το εστήσαμε, σας υποδέχεται με χαρά, με υπερηφάνεια και με υποσχετικές, ότι πέραν από τις πολυδάπανες εγκαταστάσεις του, οι οποίες ως γνωστόν διατέθηκαν με πολύ καλή διάθεση σε εσάς και σε όλους τους οπαδούς του τένις πανελληνίως, θα εξελιχθεί σύμφωνα με τη δική μας όρεξη, αλλά χρειάζεται απαραίτητος και η δική σας εκτίμηση και σεβασμός για αυτό το σοβαρό έργο που σας προσφέρουμε δωρεάν αφιλοκερδός, έτσι ώστε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε, ειδικώς για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, ένα ευγενικό αθλητικό κέντρο, απομακρύνοντάς τα από τις ασχολίες της σήμερων που οδηγούν στην οδύνη της παραλυσίας. Έχω προσπαθήσει στο παρελθόν να βοηθήσω τους νέους να πιστέψουν στο νους υγείας σώμα και κυλοτρόπος. Όμως τώρα που και χρόνο περισσότερο διαθέτω, γι' αυτό πάμε μαζί να δημιουργήσουμε κάτι που σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κάνουμε το Bibiana Sports Club, πρότυπο αθλητικό κέντρο με βάση το ευγενικό τένις. Ο 20χρονος Στέφανος Πιτσιπάς, ας μας γίνει ο φάρος των προσδοκιών μας. Ο δε Σουηδός Μπόργκ, πού την άμαθα να φτάσουμε μετά από τη δημιουργία τέτοιου υπόβαθρου εκκίνησης σαν το δικό μας, εδώ στην πέρα πάντα στενιών Άνδρου,
με το support του ομιλώντος. Σας εύχομαι καλό χειμώνα με έντονες προπονήσεις, είτε εδώ στην Παραπάντα, είτε στα κέντρα προπονήσεων που ανοίγετε, για ένα καλοκαίρι 2019 γεμάτο εκπλήξεις, φυσικά ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ. Είναι θέσεις, μια χαρά, χαίρομαι.